Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι Δευτέρα, 26 Αυγούστου, ώρα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δείτε απόψε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ρόδη Κράτσα, να μιλά στο Ionian Channel και να προμηνεί καυτό φθινόπωρο για τη χώρα. Ακόμη, χρηματοδότηση 400.000 ευρώ πήρε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με αποτέλεσμα να ξεμπλοκάρει ο μηχανισμός και να προχωρά ο σχεδιασμός. Ο πρόεδρος του πάρκου, ο κ. Κουτσούμπας, θα φιλοξενηθεί μέσω Skype στο απόψινό δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου με την εναπόθεση του Σεπτού Λιψάνου στην Ιερά Λάρνακα. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις θα τις δούμε μαζί. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να φτάνεις πρώτος εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν. Να επηρεάζεις αυτό που δεν ελέγχεις. Δύναμή σου να είναι η γνώση, οι άνθρωποι και το πάθος τους για τελειότητα. Να επενδύεις σε τεχνολογία αιχμής και να προχωράς μπροστά όταν όλα σταματούν. Να εμπνέεις τους συνεργάτες σου να κάνουν περισσότερα. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να γνωρίζεις, να ανοίγεις και να δείχνεις το δρόμο. LVL. Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκπτώσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Θα ξεκινήσουμε το απόψινό μας δελτίο. Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε ένα πραγματικά καυτό εξάμηνο, αφού η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει μια πορεία που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων αντιμετώπισης του ελλείμματος και του χρέους, εξέφρασε μέσα από το Ionian Channel η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η χώρα θα τα καταφέρει και σύντομα θα βγει ξανά στις διεθνείς αγορές χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη των εταίρων της. Πάμε να δούμε τι είπε στο Ionian Channel η κυρία Κράτσα. Στη Ζάκυνθο για ολιγοήμερες διακοπές βρέθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα, εκφράζοντας την άποψη ότι η μεταστροφή του κλίματος υπέρ μας είναι ολοφάνερη. Η κυρία Κράτσα στάθηκε και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε πρόκληση, ενώ ερωτηθήσα για το αν οι γερμανικές εκλογές αποτελούν πρόκρημα για εξελίξεις στη χώρα μας, απάντησε ευθαρσώς ότι τα πράγματα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Μπαίνουμε πραγματικά σε ένα καυτό εξάμηνο. Η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι έχει μια πορεία που οδηγεί στους στόχους της μείωση του ελλείμματος και του χρέους, ότι μπορεί να τα καταφέρει έστω με καθυστέρηση να βγει στις διεθνείς αγορές, να μην έχει ανάγκη πια τη στήριξη των εταίρων, τη χρηματοδοτική, για να σταθεί ως χώρα. Παράλληλα θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι η χώρα μας θα πρέπει να δείξει ικανότητες και οραματικές για την Ευρώπη και για τα κρίσιμα θέματα που την απασχολούν, διοικητικές, συντονιστικές. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να παίξει ένα ρόλο ευρωπαϊκό προς όφελος ολόκληρης Ευρώπης για να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο ανθρώπινη, πιο συνεκτική, και για θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τη χώρα μας, όπως είναι η ενέργεια και όπως είναι και τα θέματα της αύξησης των θέσεων εργασίας, που είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Εξού και τα θέματα αυτά είναι θέματα των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας. Παράλληλα θα έχουμε την προεργασία για τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές αυτές είναι κρίσιμες, θα μου πείτε και ποια εκλογική αναμέτρηση δεν είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμες διότι το νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2014 θα είναι ένα κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει να παίξει ρόλο στη δημιουργία αυτής της Ευρώπης, της πιο συνεκτικής, της πιο αποτελεσματικής, με πιο δυνατή φωνή στη διεθνή σκηνή για να προασπίζει τα συμφέροντά μας και τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό και τις αξίες μας, τις αρχές μας. Και παράλληλα εμείς θα έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί επιβαρύνεται η έξοδος των χωρών του Νότου από την κρίση, διότι δεν έχουμε μια Ευρώπη που παίρνει κεντρικές αποφάσεις και γρήγορες. Δεν έχουμε μια Ευρώπη που έχει ένα προϋπολογισμό τέτοιο που θα μπορέσει απευθείας να δανείσει στις χώρες που έχουν με ιδιαίτερη ανάγκη. Και τα δάνεια τα παίρνουμε από τις χώρες
δεν τα παίρνουμε από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έτσι για να το έχουμε κατά νου. Τώρα, όλα αυτά εξαρτώνται κατά κάποιο τρόπο από τις γερμανικές εκλογές, διότι πάντα οι εκλογές είναι προσανατολισμένες και στην εσωτερική κατανάλωση και θα είναι πιο απελευθερωμένη μια νέα κυβέρνηση, ο συνασημός που θα βγει από τις εκλογές, να βάλει μια στρατηγική μακροπρόθεσμη. Αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει από αυτός. Εμείς να κάνουμε την προσπάθειά μας. Οι μεγάλες χώρες επίσης να βοηθήσουν την Ελλάδα σε ένα πακέτο που μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματικό και να προχωρήσει η ενοποίηση της Ευρώπης. Εάν δεν προχωρήσει η ενοποίηση της Ευρώπης, δεν θα μπορούμε εύκολα να ωφεληθούμε από αυτά που μπορούμε από την ενιαία αγορά. Και σας έδωσα το παράδειγμα της Τραπεζικής Ένωσης, να μπορούμε να αισθανόμαστε το ίδιο ασφαλείς εμείς που έχουμε τα χρήματά μας σε μια ελληνική τράπεζα. Ο έμπορος που δανείζεται, ο επιχειρηματίας από μια ελληνική τράπεζα, με αυτά που έχει ο επιχειρηματίας και ο πολίτης, ο καταθέτης, ο καταναλωτής σε μια άλλη αγορά της Ευρώπης. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δύσκολος, οπωσδήποτε, αλλά είναι απαιτητικός, διότι χωρίς αυτό το δρόμο δεν θα υπάρχει ένα αύριο για τη χώρα μας και δεν πρέπει να πάνε χαμένες όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει. Όχι. Οπότε είναι ορόσημο γερμανικές εκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι θα φέρουν κάτι επαναστατικό, διαφορετικό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να συνεχίσει καλά η τουριστική σεζόν, η οποία πάει καλά αριθμητικά. Πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό σε λίγο, να δούμε αν πήγε και ποιοτικά και αν πραγματικά ωφελήθηκαν όλοι οι τουριστικοί κλάδοι από τον τουρισμό, διότι τα συμπεράσματα θα μας αναγκάσουν να κάνουμε τις διορθωτικές και τις συμπληρωματικές κινήσεις για τον επόμενο χρόνο. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Τέλος στις αφύλακτες για πολλές ώρες ακτές της οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα μπαίνει άμεσα μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε 300.000 ευρώ προς το θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου. Η καθυστέρηση της χρηματοδότησης για 5 μήνες πήγε πίσω το σχεδιασμό, αφού από τη μία το προσωπικό έμενε απλήρωτο για αυτούς τους μήνες, ενώ από την άλλη η διοίκηση του πάρκου δεν μπορούσε να προσλάβει νυχτερινούς φύλακες. Από την άλλη, παρά τα προβλήματα και την ελλιπή φύλαξη, φέτος σημειώθηκε ρεκόρ στις φωλιές των χελωνών, αφού έφτασαν στις 1072, τη στιγμή που πέρυσι ήταν περίπου 850. Το θέμα φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Ημέρα στο σαλόνι της. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, τον κύριο Δρόσο Κουτσούμπα, με τον οποίο θα συνδεθούμε μέσω Skype. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές και τηλεθεατριάς σας, και επίσης χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης. Λοιπόν, ευχάριστα είναι τα νέα. Όπως διαβάσαμε και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημέρας, υπάρχει μια χρηματοδότηση. Τα χρήματα αυτά εκταμιεύθηκαν και θα μπορέσει επιτέλους να λειτουργήσει με τον τρόπο τον οποίο είχατε σχεδιάσει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ακριβώς έτσι, μετά από μια περίοδο 5 μηνών, περίπου, όπου δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα λόγω της διακοπής στη χρηματοδότηση όλων των φορέων διαχείρισης της χώρας μας, ανάμεσά τους και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου από τα κοινοτικά κονδύλια. Πρόσφατα είχαμε το ευχάριστο γεγονός το να υπάρχει διαθεσιμότητα κονδυλίων και άρα λοιπόν, όπως και εσείς αναφέρατε, να γίνει προσπάθεια, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου να επιστρέψει στις δράσεις τις οποίες είχε σχεδιάσει και οι οποίες έχουν εκριθεί στο τεχνικό δελτίο υλοποίησης του προγράμματος για την προστασία του ζειοποικιλότητας στον χώρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για όσους από εμάς δεν γνωρίζουν. Όταν λέμε δεν μπορούσατε να ακολουθήσετε το σχεδιασμό, σημαίνει δεν μπορούσατε να πάρετε υπαλλήλους οι οποίοι θα φρόντιζαν να φυλάτουν τις φωλιές της χελώνας, να ενημερώνουν τον κόσμο. Έμεινε το πάρκο με λίγα άτομα που έκαναν αυτή τη δουλειά. Να μας τα πείτε λίγο έτσι να τα καταλάβουμε από την αρχή. Ναι, κοιτάξτε, όλοι οι φορείς διαχείρισης, δηλαδή τα πάρκα στην Ελλάδα, για την περίοδο του ΕΣΠΑ 2010-2015, υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και μιλάμε για κοινοτικά κονδύλια, τα οποία καλύπτουν μια σειρά από δράσεις που υλοποιούν οι φορείς διαχείρισης.
δράσεις, οι οποίες φυσικά σχετίζονται με, με το αντικείμενο των φοροδιαχείρισης και με προστασία της βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζακύνθου, η προστασία της βιοποικιλότητας αφορά κυρίως την προστασία του απειλούμενου είδους της θαλάσσης χελώνας καρέτα-καρέτα, αλλά και των οικοτόπων και επίσης άλλων ειδών με μεγάλο σημαντικό και σημαντικό ενδιαφέρον στην περιοχή δικαιοδοσίας του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζακύνθου. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε σε δράσεις, μια κύρια δράση είναι ακριβώς το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο φορέα και το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα ενημέρωσης και ελέγχου δραστηριοτήτων στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, και αναφέρομαι και στο προσωπικό που εργάζεται σε αιτήσια βάση, αλλά και το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνει το πάρκο συνήθως σε εποχικό επίπεδο από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρξε προφανώς για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή για το εποχικό προσωπικό, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι, και βέβαια δημιουργήθηκαν προβλήματα όσον αφορά και τη μισθοδοσία των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε ετήσια βάση στο πάρκο. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η συγκεκριμένη δράση. Το πάρκο, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, υλοποιεί μια σειρά από άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με την επιστημονική παρακολούθηση. Είναι μια δεύτερη σημαντικότατη δράση της χελώνας και άλλων ειδών και οικοτόπων στην περιοχή του πάρκου και σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Μια τρίτη δράση είναι ο εξοπλισμός του πάρκου και η δυνατότητα να αποκτήσει περαιτέρω κέντρα ενημέρωσης και επιστημονικούς σταθμούς, καθώς επίσης και να ανανεώσει τον εξοπλισμό του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την επόμενη μεγάλη περίοδο μέχρι να υπάρξει καινούργια χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι βασικές δράσεις τις οποίες υλοποιεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου κατά τη στοιχεία με τους υπόλοιπους φορείς διαχείρισης. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση, όσο μάλλον δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, κύριε Πρόεδρε, το πάρκο επαφίεται στο πόσο ευσυνείδητοι είναι αυτοί που δουλεύουν από εσάς που είστε πρόεδρος μέχρι τον εργαζόμενο και στην τύχη, έτσι δεν είναι? Ας κρατήσουμε το πρώτο κομμάτι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, δηλαδή όλα τα πάρκα, όλοι οι φορείς διαχείρισης και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, όσο δεν υπάρχει η χρηματοδότηση από τους κοινοτικούς πόρους στους οποίους αναφερθήκαμε προηγούμενα, δεν έχει δυνατότητα, μιας και δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. Να θυμίσω ότι το ποσοστό των ιδίων πόρων είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στις ανάγκες που έχει ένας φορέας σαν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, δεν υπερβαίνει το 2-3% και προέρχεται από την εκμίσθωση τμήματος των παραλίων νοοτοκίας που υπάρχουν στην περιοχή του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζακύνθου και τις όποιες δωρεές χορηγίες γίνονται από ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια, στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργήσει το Εθνικό Θαλασσιο Πάρκο Ζακύνθου. Η χελώνα, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, είναι ένας πόλος έλξης. Δηλαδή πάνω της στηρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, πάνω σε αυτό το οικοδόμημα του τουρισμού, στηρίζεται ένα κομμάτι μεγάλο πάνω στη χελώνα. Φανταστείτε αν αντιμετωπίζετε έτσι, βέβαια εδώ αντιμετωπίζετε η υγεία και η παιδεία. Τώρα στη χελώνα θα κολλήσουμε. Τέλος πάντων, είστε ευχαριστημένος, φαντάζομαι, πάρα πολύ από ό,τι διάβασα και τις δηλώσεις σας στην εφημερίδα Ημέρα σήμερα. Μπορούν να γίνουν δράσεις, μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως ακριβώς λέτε, αλλά είστε ευχαριστημένος και πολύ, διότι είχαμε περισσότερες φωλιές από τις χελώνες φέτος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Απλώς για το πρώτο κομμάτι της διαπίστωσής σας να αναφέρω ότι επί της ουσίας κερδίθηκε μία μάχη. Υπάρχουν πάρα πολλές μάχες στον αυτονόητο δρόμο. Θα περίμενε κανένας ότι όταν υπάρχει χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια δεν θα υπάρχουν ούτε γραφειοκρατικά, σωστά, ούτε άλλου είδους εμπόδια. Άρα γι' αυτό με ακούσατε να αναφέρομαι στο ότι κερδίθηκε μία μάχη. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όχι μόνο στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και στους υπόλοιπους φορείς διαχείρισης, και θέλω να πιστεύω ως μέλος και του συντονιστικού οργάνου του δικτύου των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης της χώρας μας, ότι η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα σταθεί κοντά μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα προγράμματα στην ουσία που το ίδιο το κράτος μας έχει εγκρίνει και χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά κονδύλια. Στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, της διαπίστωσής σας μάλλον,
όσο αφορά την οτοκία της θαλάσσης Χελώνας, ναι, πράγματι ήταν μια καλή χρονιά, η φετινή χρονιά. Εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις 1.100 φελοποιήσεις, ένας αριθμός που είναι αρκετά μεγαλύτερος από τις 800, 900, 750 που είχαμε την προηγούμενη τριετία, τετραετία. Επιτρέψτε μου να σημειώσω με την ιδιότητά μου και ως καθηγητής θαλάσσας βιολογίας ότι και για τη θαλάσσια Χελώνα, όπως και για όλα τα είδη των οργανισμών, υπάρχει μια έντονη δυναμική στα φαινόμενα της ζωής τους. Έτσι λοιπόν, δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, αν θέλετε, ιδιαίτερο το γεγονός ότι έχουμε μια καλή χρονιά φέτος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δυναμική του πληθυσμού. Υπάρχουν χρονιές που είναι καλές, υπάρχουν χρονιές που είναι λιγότερο καλές. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι επιστρέφουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι χελώνες για την αναπαραγωγική τους διαδικασία στις αχτές της ΑΚΕΤ. Αυτό πιθανόν, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αυτό πιθανόν οφείλεται και στην καλή δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, το γεγονός ότι επιστρέφουν. Σαφέστατα, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύκλος ζωής ενός οποιοδήποτε οργανισμού σχετίζεται και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και βέβαια και με τη διαθεσιμότητα των περιοχών οτοκίας. Ακριβώς η παρουσία του πάρκου για πάρα πολλά χρόνια και ο έλεγχος δραστηριοτήτων σε συνεργασία, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντική και με τους ανθρώπους στην τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της οτοκίας, νομίζω πως διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό το να κρατήσουμε τα πράγματα να μην γίνουν χειρότερα, ας με επιτραπεί η έκφραση. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Και επιπρόσθετα, σε σχέση με το πρώτο θέμα που συζητήσαμε, καταλαβαίνει νομίζω οποιοδήποτε, εάν το πάρκο ήταν σε πλήρη σύνθεση, ενώ και με τους εποχικούς τους φύλακες διαθέσιμους, ότι ίσως τα πράγματα ήταν ακόμη καλύτερα όσο αφορά τα νούμερα. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ευχαριστημένοι θα ήταν όλοι και μαζί με αυτούς και εμείς. Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουμε, η χρηματοδότηση αφορά σε 400.000 ευρώ. Θα βοηθήσει το πάρκο να προχωρήσει μέχρι την επόμενη, φαντάζομαι, χρηματοδότηση. Τι σημαίνει αυτό σε νούμερα τώρα? Θα προσληφθούν κάποιοι φύλακες αυτούς τους μήνες, δηλαδή τώρα τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη που έρχονται, πέραν το ότι θα πληρωθεί το μόνιμο προσωπικό, φαντάζομαι? Δυστυχώς τα χρήματα αυτά επαρκούν μόλις και μεταβίας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που εργάζεται σε αιτήσια βάση. Επομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε όλο το εποχικό προσωπικό, το οποίο είχαμε πάρει απόφαση και θα μπορούσε να έχει γίνει η πρόσληψή του ήδη από τα μέσα Μαΐου, μιας και είχαν ολοκληρωθεί από τότε η διαδικασία της ΑΣΕΠ. Το μόνο πράγμα το οποίο θα κοιτάξουμε, γιατί αυτή τη δυνατότητα μας παρέχουν οι πόροι, οι διαθέσεις αυτή τη στιγμή, είναι να προσληφθεί ένα μέρος του εποχικού προσωπικού και ιδιαίτερα αυτό που αφορά τους νυχτερινούς φύλακες, μιας και γνωρίζετε, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, πόσο σημαντική είναι η διαδικασία φύλαξης ελέγχου των παραλίων εντοκίας όλο το 24ωρο. Άρα λοιπόν προχωράμε το ταχύτερο δυνατό στην πρόσληψη αυτού του προσωπικού. Θα θέλαμε να μπορέσουμε να προσλάβουμε και το υπόλοιπο προσωπικό εποχικό, δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, μιας και μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό, μιλάμε για το προσωπικό του πάρκου. Ναι. Θα ήθελα με την ευκαιρία της συζήτησής μας να προτείνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού του πάρκου, που απρόσκοπτα παρήχε τις υπηρεσίες του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει πάρει σε πλήρη βαθμό τη μισθοδοσία του. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν η συμβολή όλων αυτών των ανθρώπων στην διατήρηση του πάρκου, γιατί όπως και εσείς αναφερθήκατε, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου πλέον έχει πίσω του μια πολύχρονη ιστορία, έχει τη δική του συμβολή σε θέματα όχι μόνο προστασίας περιβάλλοντος αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης στο νησί της Ζακύνθου, και νομίζω πως ο καθένας από τη μεριά του, αναφέρομαι στο προσωπικό, και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τη συμβολή όλων των φορέων, των συνιστοσών του νησιού, που αποδεικνύει ότι πλέον το πάρκο είναι ένα μέρος της Ζακύνθου. Έτσι, αναφέρομαι στους φορείς, την περιφέρεια,
το Δήμο, όλους τους φορείς που συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο με εκπροσώπους, τους ξενοδόχους φυσικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον. Να σας ευχαριστήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούμπα, για τη συμμετοχή σας απόψε στο Δελτίο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και να μην έχουμε προβλήματα στη διάρκεια των επόμενων μηνών και ετών. Καλό σας βράδυ, κύριε Κουτσούμπα. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Να αλλάξουμε θέμα. Με την αρχιερατική θεία λειτουργία που τελέστηκε στον ιερό ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου της Ακίνθου και στη συνέχεια την περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του εντός του ναού και τέλος την εναπόθεσή του στην ιερά Λάρνακα, ολοκληρώθηκαν και για φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μετακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Με την αρχιερατική θεία λειτουργία που τελέστηκε στον ιερό ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου και στη συνέχεια την περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του εντός του ναού και τέλος την αναπόθεσή του στην ιερά Λάρνακα, ολοκληρώθηκαν και για φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μετακομιδή του Λειψάνου του Αγίου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο.
Πάμε τώρα να δούμε δύο ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Γεωργιάδη που έχουν άμεση σχέση με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ακίνθου Αγίου Διονυσίου. Το πρώτο αφορά στον άνθρωπο που χτυπά χειροκίνητα τις καμπάνες του Αγίου και ο οποίος περιοδεύει ανά την Ελλάδα για τον ίδιο σκοπό σε εορταστικές εκδηλώσεις. Και το δεύτερο αφορά στον κατασκευαστή πυροτεχνημάτων, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα εντυπωσιακά βεγγαλικά των ημερών που προηγήθηκαν, αλλά και των σημερινών κατά την εναπόθεση δηλαδή του Σεπτού Λιψάνου στη Λάρνακα. Τα τελευταία 15 χρόνια ο Θανάσης Σιβριδάκης ασχολείται με την κωδωνοκρουστική. Περιοδεύει ανά την Ελλάδα και όπου υπάρχει ακόμη χειροκίνητη καμπάνα με μεράκι και ιδιαίτερη ικανότητα την κρούει μελωδικά. Από το 2006 έρχομαι στη Ζάκυνθο. Από το καλοκαίρι του 2006. Για πες μου λίγο για αυτή. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνεις. Ότι... Εξήγησέ μας τι ακριβώς κάνεις. Εδώ και περίπου 15 χρόνια ασχολούμαι με την κωδωνοκρουστική. Σε όσους ναούς δηλαδή έχουν απομείνει χειροκίνητες καμπάνες, αναλαμβάνω την κωδωνοκρουσία. Ξεκίνησα από τη γειτονιά μου, από το Χαλάνδρι. Από τους κοντινούς μου ναούς, μετά εξαπλώθηκα σε όλο το Λεκανοπέδιο και μετά βγήκα και εκτός Αθηνών. Και έφτασα μέχρι και στη Ζάκυνθο το 2006. Θα σε ρωτήσω καταρχήν ποιο ήταν το κίνητρο να ασχοληθείς με αυτό. Από μικρό παιδάκι που ήμουνα, οι καμπάνες με ήλκιαν. Δηλαδή, όταν έβλεπα καμπάνη ήθελα να τη χτυπήσω, όταν άκουγα τις καμπάνες αισθανόμουν κάτι, μ' άρεσε πολύ ο ήχος τους, στη Λιτζανία που πηγαίναμε. Ενώ τα άλλα παιδάκια κοιτούσαν τα τύμπανα και αυτά, εγώ κοιτούσα τα κομπαναριό πάνω. Πάντοτε. Εκτός από τη Ζάκυνθο, σε ποια άλλα μέρη της Ελλάδας έχεις πάει για να συμμετέχεις στο χτύπημα της καμπάνας σε μεγάλες γιορτές? Κυρίως στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα κάθε χρόνο και πολλές φορές το χρόνο, κάποιες χρονιές, οπότε μπορώ. Στη Σαντορίνη, όπου το χτύπημα είναι ιδιαίτερο και μοναδικό, έχει ένα ιδιαίτερο χρωματισμό. Στη Σάμο που υπηρέτησα, στη Μυτιλίνη, στο Άγιον Όρος, σε διάφορες μονές, στην Παναγία την Προυσιώτισσα τα δύο τελευταία χρόνια και έχω πάει και στον Πανάγιο Τάφο, έχω ξεχωριστεί να χτυπήσω. Με άφησαν τα παιδιά εκεί πέρα, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερος και ο χτύπος εκεί πέρα, με 19 καμπάνες. Και εντάξει, και άλλα νησιά και μέρη που εντάξει δεν είναι και πολύ σπουδαία, όπου υπάρχει ακόμη η χειροκίνητη κωδωνοκρουσία. Είπες τη λέξη κλειδί, ακόμη. Πόσες υπάρχουν ακόμη σε σχέση με τότε που άκρισες το 6 μέχρι σήμερα που έχουμε 13, τι έχει αλλάξει? Φαντάζομαι ότι μειώνονται όσο πάνε, δεν είναι? Ακριβώς, μειώνονται. Λόγω κρίσεως υπάρχει τώρα λίγη δυσκολία. Και ενώ είναι κάποιοι ναοί οι οποίοι θέλουν πολύ να άλλαξαν προϊστάμενο, πέθανε ο προηγούμενος ή παραιτήθηκε. Και όπως στη Μυτιλίνη, ας πούμε, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί είναι, ας πούμε, 6 καμπάνες θέλουν 2-3.000 ευρώ. Πάμε τώρα στο Σωτήρη Κανελόπουλο, κατασκευαστή πυροτεχνημάτων. Ο κύριος Κανελόπουλος έρχεται κάθε χρόνο από την Κόρινθο και είναι υπεύθυνος για το εντυπωσιακό θέαμα των βεγγαλικών στον ουρανό κατά τη διάρκεια πολλών εορταστικών εκδηλώσεων, τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν υπεύθυνος και για τα βεγγαλικά που είδαμε στον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου. Κάθε φορά προσπαθούμε με τα πυροτεχνήματα να κάνουμε το πιο εντυπωσιακό πρόγραμμα. Είμαστε κατασκευαστές πυροτεχνημάτων, έχουμε έδρα στη Κόρινθο και προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε καλύτερα. Εδώ από πότε έχετε έρθει τώρα? Σήμερα Δευτέρα, φεύγετε το μεσημέρι, δεν είναι? Πόσες μέρες ήσασταν εδώ και πόση προετοιμασία χρειάζεται όλο αυτό το σοου που παρακολουθήσαμε? Έχω έρθει από Τρίτη 21 του μήνα και δουλεύω από την Πέμπτη για να παρουσιάσω αυτό το σόου. Είναι όλα ηλεκτρονικά τα πυροτεχνήματα. Έχετε έρθει και άλλες χρονιές στη Ζάκυνθο, δεν είναι? Εδώ και 8-9 χρόνια είμαι στη Ζάκυνθο. Έχω τον Άγιο Διονύσιο, έχω την Αγία Μαύρα, τις Βολήμες και το Βανάτο. Και... Σε άλλα μέρη της Ελλάδας? Πάω στο καρναβάλι της Ξάνθης, καρναβάλι Πάτρας. Ναύπλιο, πάω στη Μονεβασιά και ρίχνω πυροτεχνήματα. Σαντορίνη μου είπατε. Σαντορίνη τα ηφαίστεια κάνω εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, αναπαράσταση ηφαιστείου.
Μια μικρή έκταση πυρκαγιά σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή εργασίου στη Ζάκυνθο. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Μούτσιος. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός χτύπησε για ακόμα μία φορά σήμερα στις 3:25 περίπου το μεσημέρι στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής, όταν η υπηρεσία ενημερώθηκε για την εκδήλωση πυρκαγιά στο Αργάσι και συγκεκριμένα στην περιοχή της πρώην Disco Manhattan. Επιτόπου έσπευσαν 4 οχήματα και 10 άνδρες που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες προκειμένου να σταματήσουν την φωτιά. Το έργο τους συνέδραμαν μία υδροφόρα της ΔΕΙΑΣ και ένας εξκαφέας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στις φλόγες παραδόθηκαν 8 περίπου στρέμματα γεωργικής και δασικής βλάστησης, ενώ δεν απειλήθηκαν οικίες ή περιουσίες. Η φωτιά σβήστηκε αμέσως λοιπόν, σε πολύ σύντομο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Γνωρίζετε για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων? Ξέρετε ότι τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα αλλά και την οικονομία στο σπίτι σας? Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Ενεργειακά κουφώματα με 70% επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμησης κατοίκων με την εγγύηση Γλαβάς. Ενημερωθείτε τώρα. Δράστε άμεσα, βγείτε κερδισμένοι για πάντα. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Στο 3ο χιλιόμετρο κεντρικής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Τηλέφωνο 26950-26960. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Γιατί όσοι μας γνωρίζουν, κερδίζουν. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνη. Έφτασε η ώρα για την ενημέρωσή μας από την Κεφαλονιά. Η Μαρτίνα Γκομές περιμένει να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Μαρτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Κεφαλονιά. Δύο Δήμοι πρέπει να γίνουν στην Κεφαλονιά, όχι περισσότεροι, είπε ο τέος υπουργός κύριος Πέτρος Αλβιζάτος στο Πρεμιέρ κατά την καθιερωμένη συνάντηση πρωινός καφές, συνομιλώντας με τον επιδότητο ημερήσιο Χρήστο Παπαδάτο και τον διευθυντή της Δημοτικής Κώστα Βαρετζάτο. Ο κύριος Αλβιζάτος πρόσθεσε ότι όσο παραπάνω Δήμου ζητάμε από δύο, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ακολούθως, ο κ. Αλβιζάτος πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, συνεπικουρούμενες από κάποιους συμβούλους της πλειοψηφίας, εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο ζητούν από την κυβέρνηση την κατάργηση του Δήμου Κεφαλονιάς και το σπάσιμό του σε τέσσερις Δήμους. Εξηχνιάστηκε αυτή η μέρα από το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολή, υπόθεση Χριστίας, που έγινε στο Αργοστόλι σε βάρος 40χρονης υπηκόου Ρουμανίας και σχηματίστηκε δικογραφία αυτοφόρου διαδικασία σε βάρος 38χρονου με ταπού Ρωμά. Όπως καταγγέλθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολή από την 40χρονη Αλοταπή, ο 38χρονος μεταπόθεση αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την ίδια μέρα στο Αργοστόλι, ύστερα από κινητοποίηση των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος, του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και οδηγήθηκε στον κύριο Σεκελέα Πλημελιωτικών Κεφαλινίας. Συνελήφθη προχθές στο Λιξούρι από αστυνομικού του αστυνομικού τμήματος Παλικής, 59χρονος συμμεταπός, για μη καταβολή βεβαιωμένων αφιλών προς το δημόσιο. Σε βάρος του 59χρονου εκκρεμούσε ένταλμα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για μη καταβολή βεβαιωμένων αφιλών προς το δημόσιο, που ανέρχονταν στο ποσό των 85.916,84 ευρώ. Ο 59χρονος οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωτικών Κεφαλινίας. Στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλινίας έλαβε χώρα πρόσωπα συνεδρίαση μεταξύ εκπροσώπων των συλλόγων εκροδημοτών και αποδήμων της Κεφαλονιάς στα πλαίσια των γενικότερων προσπαθειών μας για την τόνωση των μεταξύ μας δεσμών, την υποστήριξη αλλά και τη γόνιμη και επί της ουσίας αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του αναπτυξιακού δυναμικού των κεφαλονιτών και κακεσίων όπου γης. Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου, κ. Λούκας Νικοράτος, δήλωσε χθες σε σχέση με παραπλανητικά και ανακριβή δημοσιεύματα για την ομάδα πόλο του ΝΟΑ ότι η ομάδα δεν διαλύεται ούτε καταργείται και διαψεύουμε κάθε τέτοιο σενάριο, καθώς θα συμμετάσχει κανονικά στο ελληνικό πρωτάθλημα της Α1. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Μαρτίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Αλλάζουμε θέμα. Το πρωί της Κυριακής έπιασε δουλειά το γεωτρύπανο του ΙΓΜΕ για τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου, με πρώτη τη Λιθακιά. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Παναγιώτης Αβράμης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανέβρεση μεγάλων και ποιοτικών ποσοτήτων νερού, τονίζοντας πως όλες οι μελέτες που έχουν γίνει οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. Δουλειά έπιασε το πρωί της Κυριακής στο γεωτρύπανο του ΙΓΜΕ για τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου, με πρώτη τη Λιθακιά. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Παναγιώτης Αβράμης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανέβρεση μεγάλων και ποιοτικών ποσοτήτων νερού, τονίζοντας πως όλες οι μελέτες που έχουν γίνει οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. Ξεκίνησε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα που, για το οποίο από πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, είχαμε δηλώσει και είχαμε ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον. Και τη διαχειριστική αρχή, ότι θα κάνουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ποιοτικά αναβαθμισμένο και ποσοτικά νερό, ώστε να χρηματοδοτηθεί κεντρικός αγωγός και να εκτελέσουμε το μεγάλο έργο που είναι και ο στόχος μας, σε διαδικάσεις του κεντρικού αγωγού. Ξεκίνησε σήμερα. Εκτίμησή μας είναι ότι θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς. Ήδη υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία με τα στελέχη του ΙΓΜΕ, ώστε τις επόμενες ημέρες και άλλο συνεργείο, αν μπορέσουμε, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και άλλο συνεργείο του ΙΓΜΕ, έτσι ώστε παράλληλα και σε άλλα σημεία του νησού που έχουμε προεπιλέξει να γίνουν οι γεωτρήσεις που έχουμε προγραμματίσει για το σκοπό των οποίων προανέφερα. Κύριε Βράμη, πότε υπολογίζουμε να έχουμε τα πρώτα έτσι δείγματα από τις έρευνες που γίνονται? Η εκτίμηση των ειδικών μέσα με συζητήσεις είναι ότι με το αργότερο μέχρι Τετάρτη θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την γεώτρηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λιθαγιά. Χρειάζονται περίπου 3 μέρες για να φτάσουμε στο βάθος το οποίο έχει προεπιλεγεί, το οποίο έχει εκτιμηθεί ότι υπάρχει υδροφορία, οπότε το αργότερο μέχρι Τετάρτη θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και από εκεί πέρα το επόμενο στάδιο? Το επόμενο στάδιο είναι τα αποτελέσματα αυτών των γεωτρήσεων να υποβληθούν στη διαχειριστική αρχή για να προχωρήσει η εκτέλεση του κεντρικού αγωγού. Εμείς θα προχωρήσουμε φυσικά στην αξιοποίηση αυτών των γεωτρήσεων, να προχωρήσουμε τη διαδικασία διοδότησης και υποβολής όλων των φακέλων που χρειάζονται προς τη διεύθυνση υδάτων για να πάρουμε την άδεια χρήσης του νερού που θα βρούμε στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουμε επιλέξει. Δηλαδή, παράλληλα, είναι μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, τις οποίες εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, ήδη έχουμε οργανώσει για να εκτελέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μια τελευταία ερώτηση: θα ήταν παρακινδυνευμένο να κάνουμε μια εκτίμηση πότε το νερό αυτό θα φτάσει στα σπίτια των καταναλωτών? Η εκτίμησή μας είναι το συντομότερο, κύριε Μούτσιο. Εμείς, σας λέω, το τρέχουμε παράλληλα. Δεν μπορώ από χρόνο, όμως σίγουρα η επόμενη χρονιά θα έχουν ολοκληρωθεί από τη δική μας πλευρά οι διαδικασίες. Τρέχουν παράλληλα διαδικασίες από τις υπηρεσίες μας. Έχουμε συντονίσει, έχουμε οργανώσει έτσι το μηχανισμό που είναι απαραίτητος για να πάει το συντομότερο, για το νερό αυτό το οποίο ευελπιστούμε να βρούμε από τα συγκεκριμένα σημεία να πάει στα ζακυθινά νοικοκυριά και στις ζακυθινές επιχειρήσεις. Επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, σημείωσε η τριήμερη έκθεση τοπικών προϊόντων που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Επιμελητήριο Ζακύνθου, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση στα πλαίσια της εξωστρέφειας του φορέα, που ξεκίνησε την 5η το βράδυ και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 24 του μήνα. Την ικανοποίησή του για την διοργάνωση της ενέργειας του επιμελητηρίου και των παραγωγών προάγοντας την προσπάθειά τους, εξέφρασε ο πρόεδρος του φορέα Δημήτρης Ρεγαλέας. Αναφέρθηκε στους στόχους του επιμελητηρίου, μεταξύ των οποίων είναι το πάντρεμα του πρωτογενή και τριτογενή τομέα, ώστε να δοθεί μια διαφορετική όθηση και ανάπτυξη στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο σκοπός του επιμελητηρίου, όπως γνωρίζετε, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι να παντρέψουμε τον πρωτογενή τομέα που είναι τα αγροτικά μας προϊόντα, έτσι, με τον τριτογενή που είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες. Σε αυτό ακριβώς το στόχο, το επιμελητήριο παρουσιάζεται και κάνει δράσεις, όπως το να είναι σε διάφορες εκθέσεις, όπως και εδώ στον Άμμο να κάνουμε για δεύτερη χρονιά αυτή τη δράση, και ενισχύουμε βεβαίως οτιδήποτε θα μπορούσε ούτως ώστε το νησί μας να γίνει γνωστό με τα προϊόντα του, και όχι μόνο, αλλά και με την ιστορία του, τις ομορφιές του, τις ακτές του, τον κόσμο του, τη φιλοξενία του και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι σαν λαός. Τα εύσημα στο επιμελητήριο έδωσαν και πολιτικοί αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι που επισκέφθηκαν το χώρο. Κυρίως όμως στάθηκαν στην ενίσχυση της τυποποίησης αλλά και στην προβολή και προώθηση των προϊόντων. Η ενέργεια είναι απολύτως θετική, διότι εδώ βλέπουμε ότι έχουν γίνει αρκετά σοβαρά βήματα στην τυποποίηση από ιδιώτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα στη γεωργία. Εκείνο που πρέπει τώρα να δούμε είναι πώς αυτό το προϊόν, το οποίο παράγεται και τυποποιείται εδώ στη Ζάκυνθο, δηλαδή δίνει δυνατότητα εργασίας σε αρκετούς
συμπατριώτης μας και στην καλλιέργεια αλλά και στην τυποποίηση, πώς αυτό το προϊόν θα διοχετευθεί στις αγορές. Και αυτό που με ανησυχεί ακούγοντας και τους παραγωγούς είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και από τους επιχειρηματίες αλλά και να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τοπικά προϊόντα. Θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο για την προβολή αυτών των σπάνιων προϊόντων που παράγει το νησί μας. Γιατί και εγώ, όπως σας είπε ο κύριος Γαργαλέας, έλκω την καταγωγή μου από την εξωχώρα των Βολημών και έτσι είμαι ιδιαίτερα περήφανος και επίσης συγχαίρω, συγχαίρω τους εκθέτες γιατί είναι προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι πρέπει οι ίδιοι να είμαστε και δημιουργοί αλλά και τυποποιητές των προϊόντων μας. Η δράση αυτή είναι θαυμάσια και είναι άξια επένου. Άξια επένου, αλλά το να παρουσιάσεις προϊόντα κάποιοι τα φτιάχνουν. Άρα η επαναδραστηριοποίηση, η οποία για τη Ζάκη θα υπήρχε και για την Κεφαλονιά δεν υπάρχει στάλα τόσο νησιά, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα. Το πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελεί πραγματικά βάση αλλά και ελπίδα σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο, να μπορέσουμε να τον επαναδραστηριοποιήσουμε, να μπορέσουμε να υπάρξουν προϊόντα τα οποία εξασφαλίζουν αν μη τι άλλο ποιοτική τροφή και προϊόντα προς εξαγωγή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή ξαναβρέθηκα σε αυτό το χώρο και σήμερα, θαυμάζω την όλη προσπάθεια που κάνουν, τα πολύ νόστιμα και εγγυημένα προϊόντα που δημιουργούν την ελπίδα και την προοπτική ότι όπως είναι το πράγμα, εμείς θα αντέξουμε. Η Επτανήσι είναι και νοικοκυρέη και ευαίσθητη και ποιότητα υπηρεσιών προσφέρουν στον τουρισμό. Το γενής τομέας είναι αυτός που πραγματικά μας έδωσε όθηση σε δύσκολες εποχές. Εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε και το έχετε δει έμπρακτα ότι μέσα από δράσεις του πρωτογενή τομέα θέλουμε πραγματικά να αναδείξουμε αυτό το θησαυρό που έχει η περιοχή μας, όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά και η Ζάκυνθο ιδιαίτερα. Το τυρί, το λάδι, η σταφίδα, τα σταφύλια, το κρασί είναι πραγματικά διαμάντια τα οποία δυστυχώς επειδή είχαμε ρίξει το βάρος μας σε άλλους παραμέτρους θα είχαν παραμελήσει επί χρόνια. Στη στήριξη σε 100 άπορες οικογένειες της Ζακύνθου θα προχωρήσει η Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με τον ΟΔΑΣ. Στις οικογένειες αυτές θα δίνονται τρόφιμα για έναν χρόνο με το κόστος να ανέρχεται στις 70.000 ευρώ. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι άποροι συμπολίτες μας προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά στο τμήμα πρόνοιας Περιφερειακής Ενότητας για να τους χορηγηθούν τρόφιμα. Δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία, ούτως ώστε οι δυνητικά δικαιούχοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην περιφέρεια εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Βέβαια, μπαίνουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι απλά να το καταλάβουμε, μπορεί να δηλώνει 5.000 ευρώ και να πιάνει το στόχο της βάσης των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά ταυτόχρονα να έχει 15 σπίτια και 40 μαγαζιά. Αυτός δεν μπορεί να πάρει. Είπαμε, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που ζούμε, να βοηθήσουμε σαν Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 100 οικογένειες, τις πρώτες μάλλον 100 οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είπαμε ότι να μην έχουν απολύτως τίποτα, αλλά είπαμε αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Όλοι λοιπόν αυτοί, καλό θα είναι να έρθουν να υποβάλουν αιτήσεις. Εδώ στην περιφέρεια, ναι. Στο τμήμα πρόνοιας. Είναι η κυρία Πολυχρονοπούλου η όργα η οποία το χειρίζεται, υπεύθυνη αυτού του προγράμματος από την περιφέρεια. Έχει συσταθεί η ομάδα, η πεντεμελής, η οποία θα ελέγξει και θα μοριοδοτήσει. Και μιλάω ξεκάθαρα. Εύχομαι να μην φτάσουμε το νούμερο 100. Φοβάμαι πιθανότατα πάντα το ξεπεράσουμε. Εάν και εφόσον ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο, θα πάνε με μόρια. Υπάρχει μια επιτροπή πεντεμελής η οποία έχει συσταθεί και είμαι εγώ, είναι ο κ. Μπετίνης, είναι υπάλληλοι από την πρόνοια και είναι και εκπρόσωπος από τον Αντρικό Σύλλογο. Ζητήσαμε και κάποιον εκπρόσωπο από τον Αντρικό Σύλλογο και θα είναι η κυρία Κοντοσταυλάκη με αναπληρωτή της τον κύριο Σταυρίδη, τον γιατρό του νοσοκομείου μας. Μεγάλο εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα με την παρουσία των αδέσποτων ζώων στη Ζάκυνθο, γεγονός που καυτηριάζει ο όμιλος μέρημνας των ζώων. Το πιο ανησυχητικό είναι πως κάποιοι ασυνείδητοι κακοποιούν από σκυλιά μέχρι και άλογα.
Πολλές καταγγελίες για κακοποίηση αδέσποτων ζώων έχει δεχθεί ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέριμνα Ζώων, με τον πρόεδρο Τάσο Αβούρη να αναφέρει πως ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα επ' αυτού του ζητήματος. Δυστυχώς και τούτο το καλοκαίρι έχουμε περιστατικά κακοποίησης. Κάποια μπορεί να φτάσουν και μέχρι στη δημοσιότητα, κάποια μένουν στην αφάνεια. Ακόμα και σήμερα είχαμε καταγγελίες από φιλόζωους για περιστατικό κακοποίησης, για δολοφονία σκύλου στη Ζάκυνθο. Πυροβολισμός, Πυροβολισμός, βέβαια. Πέρα από τα περιστατικά κακοποίησης, έχουμε καθημερινό φαινόμενο εγκατάλειψης αδέσποτων κουταβιών. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Τουρίστες μας τηλεφωνούν συνέχεια και σε καθημερινή βάση να μας αναφέρουν ότι βρήκαν κουτάβια εγκατελειμμένα κάτω από τον ήλιο, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Ήδη τα μέλη του σωματείου μας έχουν φορτωθεί πάρα πολλά, δεν έχουμε τρόπο διαχείρισης πλέον, τα σπίτια μας είναι γεμάτα και δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Από τη μεριά του Δήμος δεν έχει κάνει κάτι στα τόσα χρόνια που είναι υποχρέωσή του να έχει ενεργήσει. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή περιμένουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, λίγο το χειμώνα να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάποια πιο ορθολογική διαχείριση. Βοήθεια από τον κόσμο για εκείνους που χτυπούν ζώα έχετε, υπάρχουν μαρτυρίες για να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, κύριε Βούρη? Δυστυχώς, όπως ξέρετε, στη Ζάκυνθο ο γείτονας δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα για το γείτονά του. Παράλληλα, ο κύριος Αβούρης υποστήριξε πως οι ξένοι επισκέπτες είναι ευαισθητοποιημένοι για το συγκεκριμένο θέμα και τηλεφωνούν συνεχώς όταν διαπιστώνουν προβλήματα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Οι ξένοι τουρίστες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, κυρίως οι Εγγλέζοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα φιλοζωίας. Οι καταγγελίες που δεχόμαστε κυρίως αφορούν πραγματικά περιστατικά κακοποίησης. Έχουμε ένα περιστατικό κακοποίησης ενός αλόγου στη Βολήμα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσπαθούμε να πιέσουμε τις υπηρεσίες να κάνουν τάχιστα τη δουλειά τους, αλλά δυστυχώς από τον Ιούνιο που έχει πρωτοαναφερθεί το περιστατικό, ακόμη δεν έχει καταλήξει κάπου. Δηλαδή το άλογο είναι ακόμα εκεί, υποσιτίζεται, είναι σε άσχημη κατάσταση κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Είχαμε τον καύσωνα, τώρα να δούμε και τι θα γίνει το χειμώνα. Δηλαδή, αν μείνει το άλογο εκεί πέρα, τι θα γίνει. Άραστε. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Την υπόθεση της 24ωρης φύλαξης της περιοχής του Κερίου παίρνει στα χέρια του ο Σύλλογος Προστασίας Δασών της τοπικής κοινότητας, που λειτουργεί από το 1994 και επανασυστάθηκε προσφάτως. Τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούν καθημερινές εξορμήσεις, καταρτίζοντας πρόγραμμα φύλαξης της περιοχής με τη συνδρομή και των εθελοντών. Την υπόθεση της 24ωρης φύλαξης της περιοχής του Κερίου παίρνει στα χέρια του ο Σύλλογος Προστασίας Δασών της τοπικής κοινότητας, που λειτουργεί από το έτος 1994 και επανασυστάθηκε προσφάτως. Τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούν καθημερινές εξορμήσεις, καταρτίζοντας πρόγραμμα φύλαξης της περιοχής με τη συνδρομή και εθελοντών. Οι πρώτες κινήσεις που έχουμε κάνει είναι, επειδή πήραμε την έγκριση τώρα τελευταία, το καταστατικό δηλαδή και τα λοιπά, βγήκαν από πριν 20-30 μέρες και δεν είχαμε νομικό καθεστώς. Όλο το βάρος το έχουμε δώσει στην πρόληψη. Ζητήσαμε συμμετοχή από το Δήμο για το όχημα και κάποια άτομα, επειδή είναι θερινή εποχή και ο κόσμος εργάζεται και την ημέρα είναι δύσκολο να βρούμε θελοντές. Δρομολογηθήκαν αυτά και από σήμερα ξεκινάνε κανονικά οι περιπολήσεις και την ημέρα. Το βράδυ δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, διότι όσοι εργαζόμαστε έχουμε κάποιο ελεύθερο χρόνο το βράδυ να μπορέσουμε σαν εθελοντές να φυλάξουμε. Ήρθαμε σε επαφή με το Δασαρχείο, με την αστυνομία του Παντοκράτορα, με την πυροσβεστική και θα τους προτείνουμε με το τέλος βέβαια της σεζόν κάποιες προτάσεις που έχουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή και κάποια μέτρα που πρέπει να πάρουμε το χειμώνα για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν, αν δεν τύχει κάτι μες στο καλοκαίρι. Έχετε τη στήριξη και εθελοντών? Είναι γύρω στα 60 άτομα, αλλά τώρα τελευταία μας παίρνουν και από άλλες περιοχές ή από άλλα χωριά ή από την πόλη που θέλουν να γίνουν μέλη στο σύλλογο. Βέβαια πρέπει εδώ να δούμε κάπως πώς θα γίνει το καταστατικό, διότι τα μέλη είναι κάτοικοι του Κερίου ή έχουν κάποια χτήματα ή περιουσία στο χωριό πάνω.
Επίσης, γνωρίζουμε ότι στείλατε μια επιστολή προς τις τοπικές αρχές σχετικά με τη δωρεά ενός αυτοκινήτου που είχε γίνει προς το Δήμο Λαγανά παλιότερα, ούτως ώστε να περιέλθει στο Σύλλογο και να επανδρωθεί με προσωπικό. Προς το παρόν προσλάβανε δύο άτομα τα οποία θα κινούν το όχημα αυτό. Δεν έχει τίποτα γίνει για τη δωρεάν. Η δωρεά αυτή έγινε από το Λούι δύο αυτοκίνητα, επειδή υπήρχε παλιά ο Σύλλογος και έγινε για το Κερί και για τον Αγαλά. Και πήγε ο Κάστο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, μαζί με εμάς και τον επιέσαμε κάτι να μας κάνει για το, και έκανε τη δωρεά αυτή εκεί πέρα. Γι' αυτό και τα οχήματα δεν πρέπει να φύγουν. Και τα οχήματα πρέπει να είναι χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να πέσει φωτιά. Μπορεί και να πέσει το χειμώνα, αρχές χειμώνα ή στο τέλος και να κάνει ζημιά. Αν το όχημα είναι κάτω, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος για να ανέβει πάνω. Θέλει τουλάχιστον 45 με μία ώρα. Μελωδίες Ελλήνων κλασικών πλημμύρισαν το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ζακύνθου, όπου την καθιερωμένη της καλοκαιρινή συναυλία πραγματοποίησε και φέτος η χοροδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη». Ένα μουσικό γεγονός με πολύ σύγχρονο αλλά και ουσιαστικά διαχρονικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν επιλέχθηκε τυχαία, δεδομένου ότι στο νησί βρίσκονται απόδημοι Ζακυνθινοί από όλον τον κόσμο. Η χοροδοί υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κώστα Μεϊντάνη και τη συνοδεία των μουσικών της μαθητικής Μαντολινάτας προσέφεραν απλόχερα στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να θαυμάσουν τον εξαιρετικό πλούτο της μουσικής μας παράδοσης όπως διαμορφώθηκε μέσα από τους αιώνες στον τόπο μας. Τραγουδώντας μαζί τους γνωστά τραγούδια επιλογές από το έντεχνο ελληνικό τραγούδι σε στίχους Βάρναλη, Περγιάλη, Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ανδριόπουλου, Πλέσα, Ξαρχάκου, Μουζάκη και Τσιτσάνη. Απόψε ας ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας, όλα αυτά που μας ταλανίζουν και όσα γίνονται για μας χωρίς εμάς. Ας ταξιδέψουμε με τα φτερά της μουσικής στον κόσμο του ονείρου και της απόλαυσης, γιατί το έχουμε ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, πριν αρχίσει το πρόγραμμα, λίγα λόγια για τα δύο καλλιτεχνικά σωματεία που συνεργάζονται αρμονικά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η χοροδία της Φανερωμένης με την 20ετή και πλέον πορεία της έχει μια πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις στη Ζάκυνθο, σε πόλεις του ελλαδικού χώρου, συμμετέχοντας σε χοροδιακά φεστιβάλ και σε μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά και εκτός Ελλάδος, όπως στην Ιταλία, Κύπρο και Γερμανία.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να βλέπετε τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές στο διαδίκτυο ionian.tv.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.